Η ακρίβεια έχει αιτία. Και υπάρχουν όμως και προτάσεις. Και το ΚΚΕ έχει καταθέσει επανειλημμένα πρόταση για να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά μέσα διατροφής. Που αυτό σημαίνει ότι θα δώσει μία ανακούφιση στην κυριολεξία. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αύξηση των μισθών. Όταν έχεις πλεώνασμα για το 2023, αυτό μπορεί να δοθεί με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όμως κοιτάξτε να δείτε, μέσα από την αύξηση των τιμών αυξάνονται τα έσοδα του ΦΠΑ. Ναι. Άρα συμφέρει και στην κυβέρνηση τελικά. Και είναι υποκρισία ότι παίρνει μέτρα. Γιατί αν ήθελε να πάρει μέτρα, έπρεπε να υπάρχουν και ελεκτικά όργανα. Εδώ τα ελεκτικά όργανα που υπάρχουν έχουν αποδεκατιστεί. Στην κυριολεξία. Είτε αφορούν ελέγχους σε τρόφιμα, είτε σε συνθήκες εργασίας μέσα από τους επιθεωρητές. Επειδή δεν συμβαίνει την κυβέρνηση, γιατί λέτε να θέλει να έχει δυσαρεστημένους πολίτες, το πω έτσι, οι οποίοι πληρώνουν ακριβότερα πάρα πολλά προϊόντα. Είναι πολιτική επιλογή. Βεβαίως, αν μπορούσε να ανταβολέψει όλα, θα το έκανε. Δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά κάνει μια πολιτική επιλογή. Λέει ότι πρέπει να πειθαρχήσω στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες επανέλαβε και η κυρία Λαγκάρντ. Δηλαδή, τι, να δημιουργούνται πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα σε τι χρειάζονται. Χρειάζονται στην κυριολεξία για να τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις, για να έχουν κερδοφορία και να ξαναεπενδύουν. Άρα, αυτός όμως είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί όταν διευρύνεται η φτώχεια και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, μειώνεται η κατανάλωση. Μάλιστα. Αυτή είναι η μορφή της κρίσης. Και βλέπεις ότι ακόμα και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά που συζητήσανε, ναι. Τι έβγαλε. Έβγαλε μένει ότι τα επιτόκια σταθερά, είπε. Έχουν αυξηθεί 10 φορές. Στο 4%. Και επιτέλους σταματήσαμε. Και χρειάζεται συνετή πειθαρχία στα δημοσιονομικά. Ναι. Δηλαδή, πλεονάσματα. Ναι. Τι σημαίνει πλεονάσματα? Ακρίβεια και φτώχεια για το λαό και ενισχύσεις για το κεφάλαιο. Άρα, αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί και αν θέλετε, όταν λέει ο κύριος Χαρακόπουλος θέλει και συνετή αντιπολίτευση, είναι μία πολιτική στην οποία συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όποια τάση συμφωνεί και να είναι, έτσι. Το είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, να μπορεί να απαντήσει. Μα αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε και σαν κυβέρνηση που δημιούργησε πλεονάσματα και τα παρέδωσε. Και τα παρέδωσε. Να ολοκληρώσω, γιατί δεν σας διέκοψα, και να ολοκληρώσω. Εδώ, στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τι εξετάσαν? Εξετάσαν και τις νέες συνθήκες και τις εξελίξεις. Δηλαδή, η διεύρυνση του πολέμου στην Μέση Ανατολή θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα και κυρίως ακρίβεια και στο ενεργειακό και στο μεταναστευτικό. Ναι. Δεν τους απασχόλησε αυτό. Ναι. Δεν τους απασχολεί τι κυριαρχεί η λαϊκή οικογένεια, αλλά πώς θα προστατεύσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου.